με τον Αναστασόπουλο. Κρατάει πλέον την μπαγκέτα δημιουργικά. Φελίπε έχει λίγο χώρο, θέλει να σουτάρει. Η κόντρα περνάει μπάλα στα δίχτυα! Η αλλαγή, ο Φελίπε! Στο 87! Και με δόση τύχης, αλλά η τύχη βοηθά τους τολμηρούς. Ο Φελίπε δημιούργησε το χώρο, ο Φελίπε εκτέλεσε, ο Φελίπε σκόραρε. Ξανά η πάσα από τον Αναστασόπουλο, ωραία ο Σουμπίνιο αφήνει. Φελίπε θέλει να περάσει, η κόντρα επάνω στον Οικονομόπουλο. Πουλάει μπάλα όπως λέμε τον Σικαλιά. Περνά από πάνω του, για να ανέβει, καταλήγει και να δώσει πάλι στη γωνία. Στο Φελίπε, δεν είναι offside. Φελίπε το γύρισμα, 30 φυλάκι στο τελείωμα, στα δίχτυα, 2-0 η Καλαμάτα. Τελειώνει το παιχνίδι, τελειώνει την υπόθεση, 3 βαθμοί στο 92 με δύο αλλαγές, αυτή που βλέπετε. Ο Φελίπε το 1-0, ο 30 φυλάκι στο 2-0 από assist του Φελίπε. Οι αλλαγές του Νίκο Αναστόπουλου έδωσαν πνοή στη μαύρη θύελα. Έστω και την τελευταία στιγμή καταφέρνει να πάρει το τρίποντο με δύο τέρματα. Ωραία η πάσα. Το τελείωμα με το αριστερό 30 φυλάκι. Στα δίχτυα του Σικαλιά. Βρήκε την μπάλα με το αριστερό, δεν μπόρεσε να τη σταματήσει όπως συνέβη και πριν από λίγα λεπτά στον γκολ του Φελίπε. Και αγκαλιά των δύο σκόρερ. Πολύ σημαντική νίκη επιμένω για την Καλαμάτα που ξανανεβαίνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ξεπερνά την Ρόδο, ξεπερνά τον Ιάννη.